Σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άριστος γνώστης της ασφαλιστικής αγοράς, πολλών θεμάτων, χρόνια στο χώρο. Ο λόγος για τον κύριο Δημήτρη Ζορμπά, Διευθύνων Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. Κύριε Ζορμπά, μας ακούτε. Καλημέρα. Σας ακούω. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να είμαστε μαζί, έστω και με από αυτή την απόσταση, για να συζητήσουμε λίγο τα θέματα τη αγορά. Αλλά πιο πολύ να μα μιλήσετε για τη συνεταιριστική ασφαλιστική, για το πώ θα πήγε το προηγούμενο διάστημα, το τόσο δύσκολο για όλου μα, αλλά και ποιοι είναι οι στόχοι για το μέλλον. Άρα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πώ πήγε η προηγούμενη χρονιά. Παρά τι ιδιαιτερότητε τη χρονιά αυτή που πέρασε, η χρονιά έκλεισε με ένα κέρδο 2 εκατομμύρια. Και συνεχίζουμε τη νέα χρονιά με πάλι Τώρα Λόγω ε, του COVID φυσικά. Βέβαια. Τώρα, ε, ποιες ήταν οι δράσεις, ε, ποιες ήταν οι ενέργειες και πώς άλλαξε την ζωή και την καθημερινότητά σας η, η χρονιά που πέρασε με την πανδημία του κορονοϊού. Ε, η εταιρεία πάρα πολύ γρήγορα προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Ξεκίνησε άμεσα την τηλεργασία γιατί είχαμε ήδη έτοιμο για αυτή τη δουλειά. Ε, στη συνέχεια αφιερώθηκε στους συνεργάτες της εταιρεία, επέκτηνε την τεχνολογία σε όλους τους τομείς που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους συνεργάτες και τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα θέλαμε να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες και περαιτέρω από την τεχνολογία τη δική μας και έτσι τους δώσαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις εταιρείε Courier για την αποστολή των συμβολέων στους πελάτες τους που αδυνατούσαν να πάνε με κάλυψη του κόστους από εμάς. Ταυτόχρονα ε, κάναμε ενέργειες να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια της κοινωνίας, ε, κοινωνικού περιεχομένου. Συμβάλαμε μαζί με κάποιες άλλες εταιρείε στην παροχή φαρμακευτικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και όχι μόνο. Τώρα η συνεταιριστική ασφαλιστική ε, 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 ανήκει στον κλάδο ως επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας. Τι ακριβώς είναι η κοινωνική οικονομία, νομίζω μπορείτε να μας το πείτε εσείς καλύτερα από, κάποιο άλλο, από οποιονδήποτε άλλο. Ναι. Η κοινωνική οικονομία, με την ευρεία έννοια, ορίζεται ότι αυτοί που, που κατέχουν την εταιρεία ανήκουν στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή ένας ιδιώτης, ένας συγκεκριμένο μέτοχος. Υπάρχει μια πλειοψηφία μετόχων, οι οποίοι είτε είναι απευθεία οι ίδιοι μέτοχοι, στις περιπτώσεις ας πούμε των mutual, είτε στι περιπτώσει των ανωνύμων εταιρεών, μέσα από οργανισμούς ή φορείς, όπως είναι οι συνεταιρισμοί, οι οργανώσεις καταναλωτών, τα συνδικάτα, συμμετέχουν στην εταιρεία. Στη δική μας περίπτωση, αυτή τη στιγμή, έχουμε 123 μετόχους από όλη την Ευρώπη. Οι Έλληνες κατέχουν το 50% και είναι οι συνεταιρισμοί, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι συνεταιριστικέ τράπεζες και διάφοροι φορείς της λαϊκής, των λαϊκών συνεταιρισμών της λαϊκής οικονομίας. Από τη μεριά της Ευρώπης έχουμε τη χαρά να έχουμε μετόχους. Ε, την πρώτη εταιρεία στην Ιταλία, την ε, Unipol, SAI. Στη, Μασίφ... Στη Γαλλία έχουμε τη Massif, η οποία είναι mutual ε, ε, φορέας. Και στο Βέλγιο έχουμε την PMV, που είναι μια κορυφαία εταιρεία. Τώρα για να το καταλάβω καλά... Ε... Είστε μια συνεταιριστική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάποιο συνεταιρισμό για να ασφαλιστεί σε εσά, ε, Όχι. Πρέπει να είναι μορφή τη κοινωνική οικονομία αυτό που είναι μέτοχο. Η εταιρεία δεν απευθύνεται μόνο στου μετόχου, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ε, απευθυνόμαστε και στου μετόχου σαφώ, μέσα από του φορεί οι οποίοι προσωπούνται στο μετοχικό κεφάλαιο τη εταιρεία, αλλά απευθυνόμαστε και σε όλο τον κόσμο ε, προσφέροντα κάποιε ιδιαιτερότητε που έχουν οι εταιρείε κοινωνική οικονομία. Και αυτέ οι ιδιαιτερότητε είναι ότι η πίστη στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή, οι όροι που προσφέρουμε να είναι απλοί και ξεκάθαροι, τη στιγμή τη αποζημίωση να έχουμε μια άλλη είδου συμπεριφορά στον καταναλωτή, στον πολίτη που θα χρειαστεί να έρθει σε εμά να πάρει την αποζημίωσή του. Και στο τέλος της μέρας το, η οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία προκύψει να επιστρέφει πάλι στην κοινωνία μέσω των φορέων που αυτή προσωπείται στην εταιρεία μας. Κύριε Ζορμπά, ζούμε στην εποχή του ίντερνετ. Έτσι λοιπόν μπαίνοντας σήμερα στη σελίδα σας στη συνεταιριστική ασφαλιστική βλέπω ότι γράφετε ασφαλίζεται τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ε, η συνεταιριστική ασφαλιστική έχει μειχτή άδεια ε, δηλαδή και ζωή και γενικών ασφαλιών και συνεπώς ε, έχουμε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Απευθυνόμαστε λοιπόν μέσα από αυτή την προσφορά όλων των κλάδων ασφάλισης όλη την κοινωνία και προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες τους είτε αφορά τη ζωή τους, είτε αφορά την περιουσία τους, είτε αφορά ε, το αυτοκίνητό τους, είτε αφορά τις μεταφορές, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο. Σχετικά λοιπόν με αυτό, ποια είναι τα ωφέλη για κάποιον που επιλέγει να ασφαλιστεί στην συνεταιριστική ασφαλιστική. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούμε η τιμολογία, τα τιμολόγια μας να είναι ανταγωνιστικά, να είναι παραμετρικά και φυσικά να είναι ειλικρινοί, ε, να μην έχουν δηλαδή ε, ψηλά γράμματα όπως λέγαμε παλιά θεωρώ πως σήμερα αυτό έχει πάψει να υπάρχει ε, και στην ώρα της αποζημίωσης να είμαστε επεξηγηματικοί στους πολίτες και να καταβάλουμε την δίκαιη και σωστή αποζημίωση. Από πλευρά προϊόντων τώρα, ποια είναι τα νέα που μα φέρνετε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προσαρμόσει την τιμολογική μα πολιτική σε όλου του κλάδου ασφάλισης με τα νέα δεδομένα. Έτσι, μπορώ να σα πω με χαρά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το πλέον ανταγωνιστικό πακέτο κάλυψη κατοικία σε συνδυασμό τιμή, εξαιρέσεων και απαλλαγών, και καλύψεων φυσικά. Και θεωρούμε ότι αυτό με τις μέρες που διανύουμε τόσο από τον COVID που κλείνεται πόσο απαραίτητο είναι το σπίτι αλλά και με την ύπαρξη των καταστροφικών κινδύνων βλέπετε τι έγινε πρόσφατα στην Ελασσόνα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει την ασφάλιση κατοικία και έτσι εμείς είμαστε εκεί με το καλύτερο, με το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο αυτοκινήτων, Έχουμε αυτή τη στιγμή από την αρχή της χρονιάς τρέχουμε μια γενιά προγραμμάτων. η πρώτη είναι να το χτίζει ο συνεργάτης μόνος του, δηλαδή να με βάση τα στοιχεία τα οποία ζητούνται, να βάζει τις, επιπτώσεις, να βάζει τις εκτώσεις, να βάζει τις απαλλαγέ μόνος του συνεργάτης και να καταλήγει σε μια συγκεκριμένη τιμολόγηση. Επιπλέον έχουμε δημιουργήσει και δύο δεύτερα πακέτα. Το ένα είναι αναχρήση, και το άλλο είναι ένα Αυτά τα έχουμε κάνει. Τα δύο δεύτερα τιμολόγια είναι δικά μα τιμολόγια με βάση τη στατιστική πληροφόρηση που έχουμε και διευκολύνουν το συνεργάτη έτσι με μια τιμή αν επιλέξει το ένα πακέτο αναχρήση ή με μια τιμή αν επιλέξει το δεύτερο πακέτο ανανομό μπορεί πολύ γρήγορα να προχωρήσει στην ασφάλιση του καταναλωτή. Στη ζωή έχουμε πλέον προσαρμόσει τα προϊόντα μας και είμαστε ευέλικτοι τόσο στο επενδυτικό κομμάτι όσο και στις ασφαλείς υγείας. Πριν σα ρωτήσω μερικά παραπάνω πράγματα για το κομμάτι του αυτοκινήτου, που είστε και πρόεδρο τη Επιτροπή Αυτοκινήτου στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδο, θα ήθελα να σταθώ στο πρώτο κομμάτι που μα είπατε, αυτό για την ασφάλιση κατοικία. Είστε πολλά χρόνια στον κλάδο, έχετε μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Τι είναι αυτό που φταίει και ο Έλληνα δεν ασφαλίζεται τόσο πολύ για αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι που είναι το σπίτι του και βρισκόμαστε και σε μια περιοχή που έχει αρκετά μεγάλη δραστηριότητα σεισμική. Πιστεύω ότι στην κοινωνία μας υπάρχει ένα έλλειμμα ασφαλιστικής συνείδησης, το οποίο συνδέεται με πάρα πολλούς παράγοντες από την εκπαίδευση, από τα κοινωνικά πρότυπα, από πάρα πολλούς παράγοντες. Πιστεύω όμως ότι ήρθω, ήρθε η στιγμή ο κόσμος να αλλάξει, να καταλάβει πόσο απαραίτητη είναι η ασφάλιση της κατοικίας του και να καταλάβει ότι όσο και αν προσέχει ο ίδιος, και έχει την άποψη ότι εγώ δεν θα πάθω ποτέ τίποτα γιατί είμαι προσεκτικό, δεν ξέρει αν προσέχει το ίδιο ο γείτονα. Δεν ξέρει αν προσέχουν οι εξωτερικοί παράγοντε που μπορεί να επιδράσουν στην κατοικία του. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει και το κράτο να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να προσφέρει αυτό στην κάλυψη και πρόσφατα βιώνουμε την παρουσίαση ενός νομοσχεδίου το οποίο είναι στη λάθος κατεύθυνση για μένα, διότι τι θα κάνει το κράτος. Θα περιμένουν οι καταναλωτές αν γίνει κάποιο σεισμό, αν γίνει κάποια μεγάλη πλημμύρα, να τους προσφέρει μια σκηνή ή ένα κοντέινερ για να μείνουν. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ζουν στα κοντέινερ από προηγούμενους σεισμούς. Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση για μένα είναι η υποχρεωτική ασφάλιση τη κατοικία όπω συμβαίνει σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη. Και αν θέλει το κράτο ε, να συνεργαστεί μαζί με τι ασφαλιστικέ εταιρείε, μπορεί να το κάνει αυτό μέσα από κοινέ δράσει που μπορούν να αναπτυχθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται περισσότερο ενημέρωση. Ο καταναλωτή να καταλάβει ότι είναι απαραίτητο με έναν πολύ μικρό κόστο που ισοδυναμεί με ένα. Α μου επιτρέψετε να πω την έκφραση για αυτού που καπνίζουν ε, ένα πακέτο τσιγάρα. Την ημέρα δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το κόστο τη ασφάλισης. Είναι πάρα πολύ λοιπόν αε, φτηνό το κόστο. Πρέπει να καλύψει την κατοικία του. Βλέπετε πόσο απαραίτητη είναι και επειδή στην Ελλάδα έχουμε μια κλίση να έχουμε κατοικίε, και δεν αφορά μόνο του ιδιοκτήτε κατοικιών αλλά και του ενοικιαστέ κατοικιών. Βέβαια, να πούμε και διορθώστε με αν κάνω λάθο, ε, το κράτο δεν είναι και υποχρεωμένο να αποζημιώσει στην περίπτωση ενό σεισμού μια κατοικία. Βοηθάει όμω απλά με όποιο τρόπο μπορεί, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, αλλά έχουμε τώρα πρόσφατα ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Το οποίο αναφέρεται και λέει ότι το κράτο θα προσφέρει στι επιχειρήσει κάλυψη τη διαφορά εάν έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ει ολόκληρο αν δεν έχουν. Θεωρώ πω είναι στη λάθο κατεύθυνση. Βρισκόμαστε στο στάδιο τη διαβούλευση. Έχουμε εκφράσει τι απόψει μα. Δεν ε, είναι σαφέ. Το κράτο δεν μπορεί να ούτε έχει την πρόθεση να δημιουργήσει ένα νέο εγγυητικό κεφάλαιο για την ασφάλιση περιουσίας. περιουσία. Συνεπώ, ε, πρέπει να έρθει να δώσει ή φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση των κατοικιών ή να έρθει να επιβάλλει υποχρεωτικά την ασφάλιση αυτών και να μην περιμένουμε από ένα κομμάτι του κρατικού προπολογισμού να έχουμε μια κοινωνική βοήθεια. Αν θέλει να το κάνει ως εκ του περισσού, το κάνει, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η βάση. Μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι του αυτοκινήτου. Είστε, είπαμε, πρόεδρο στην Επιτροπή Αυτοκινήτου τη Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδο και θα σα κάνω την εξή ερώτηση. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το ασφάλιστρο στο αυτοκίνητο να πέφτει κάθε χρόνο. Τι θα γίνει, θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο να μην πληρώνουμε καθόλου ασφάλιστρα. <χαι> ε, έχετε δίκιο. Το ασφάλιστρο τα τελευταία χρόνια δεν είναι συνεχώ μειούμενο και αυτό οφείλεται σε έναν έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των εταιριών. Θα έλεγα ότι είχε προηγηθεί η μείωση του ασφαλίστρου πριν από τον COVID. Ε, θα μου πείτε τώρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή λόγω COVID. Σαφώ υπάρχουν επιδράσει. Επιδράσει θετικέ και αρνητικέ όμω. Ναι, είναι γεγονό πω έχουμε μια καλύτερη συγνότητα τη τάξη του 1% από ό,τι είχαμε πριν. Έχουμε όμω και αρνητικέ επιδράσει. Τα δικαστήρια δεν λειτουργούν όπω λειτουργούσαν πριν. Και έτσι έχουμε δύο επιδράσει από τη μεριά των δικαστηρίων. Είναι ότι δεν δικάζονται οι υποθέσει που πηγαίνουν στα δικαστήρια, με συνέπεια χωρί να έχουν ευθύνη ασφαλιστικέ εταιρείε, να χρεώνονται αυτή τη στιγμή με 10% επιτόκιο. Για όσο διάστημα υπάρχει στο δικαστήριο μέχρι να βγει απόφαση. Ενώ δεν είναι δική μα ευθύνη, είναι η απόφαση του κράτου και παρενέργεια από τον COVID. Και συνεπώ ή θα πρέπει να διορθωθεί το ποσοστό αυτό από την Τράπεζα τη Ελλάδο, ή θα πρέπει να καλυφθεί με ένα διαφορετικό τρόπο από το κράτο ενδεχομένω, διότι δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για αυτή την υπερημερία. Επίση, παρά τα, τις όποιε αλλαγέ έχουν συμβεί στην κοινωνία, στην πτώση τη οικονομία, οι δικαστικέ αποφάσει παραμένουν εκεί ψηλά. Η ασφάλιση αυτοκινήτων είναι μια μακροπρόθεσμη κάλυψη. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να βγάλουμε στατιστικά συμπεράσματα από το τι έγινε σε μια περίοδο που έπεσε συχνότητα για λίγο. Και επίση οι καταναλωτέ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό του για να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή για να πάνε σε γιατρό ή να πάνε δεν ξέρω σε ένα κομμωτήριο μια και ανοίξαν σήμερα τα κομμωτήρια ή κάπου αλλού. Ελοχεύει λοιπόν ο κίνηνος το τυχήμα τους. Άρα με δεδομένο όπως είπα ότι είναι μακροπρόθεσμη κάλυψη η ασφάλιση, οι πολίτε πρέπει να ασφαλίζονται και από εκεί και έπειτα ο ανταγωνισμό που έχουμε σήμερα, ο οποίο είναι κακό, πρέπει να σταματήσει διότι πρέπει. Να δώσουμε στον καταναλωτή τον καλύτερο εαυτό μα και το καλύτερο προϊόν και τη δικαιότερη και η πιο σωστή αποζημίωση. Και για να μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να έχουμε δομημένο ένα σωστό ασφάλιστο. Είπατε για τα δικαστήρια. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι μια και αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει αρκετή βάση στην ψηφιακή ε, διακυβέρνηση και στην ψηφιακή εποχή, καλό θα ήταν να κάνει κάτι και με τα δικαστήρια, έτσι δεν είναι. Ε, δεν ξέρω ε, αν μπορεί. Όντω έχει δώσει. Πολλά αποτελέσματα σε δράσεις που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβάλλει στο να δικάζονται πιο γρήγορα υποθέσεις από τα τροχαία τυχήματα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Να περάσω σε ένα άλλο κεφάλαιο που αφορά πάλι το κράτος. Είναι το θέμα με τα ανασφάλιστα. Ε, ακόμη συνέχεια ανακοινώσει Τη μία ε, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, την άλλη μένει πάλι πίσω, αυξάνονται. Τι γίνεται από αυτό, ποια είναι η τελευταία ενημέρωση που έχετε σείς. Ε, Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Έγινε μια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια. Ψηφίστηκε ένας νόμος, όπου προέβλεπε να γίνεται διασταύρωση από την ΑΔΑΕ, που έχει τα κυκλοφορούντα από το Υπουργείο Μεταφορών και με τη βάση δεδομένων του κέντρου πληροφοριών που έχουμε εμείς, που είναι τα ασφαλιστέντα οχήματα, Έγινε αυτή η διασταύρωση, προέκυψαν 700 περίπου χιλιάδες ανασφάλιστα, ε, μαζεύτηκε λίγο η κατάσταση αλλά αυτό επειδή έγινε πριν από δύο χρόνια, ε, ο κόσμος ε, μάλλον μπήκε και ξαναβγήκε. Έτσι αυτή τη στιγμή με βάση τα ερωτήματα που έχουμε στο κέντρο πληροφοριών από την Τροχέα, από το Λιμεναρχείο και από την ΑΔΕ προκύπτει με αναγωγή αυτών των ερωτημάτων στο σύνολο των των οχημάτων ότι σήμερα τα ανασφάλιστα είναι 550.000. Είναι ένας μεγάλος αριθμός και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τόσο στους ιδίους, διότι αύριο το πρωί θα έχουν μια αξίωση από έναν εμπλεκόμενο στο ατύχημα, αλλά όσο και στον άλλον που θα τρέχει να πάρει την αποζημίωσή του. Ε, έτσι εμείς δεν έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Το τρέχουμε συνεχώς. Σήμερα βρισκόμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική και είμαι αισιόδοξο ότι επειδή αυτό το Υπουργείο έχει δείξει ότι δρά γρήγορα και φέρνει αποτελέσματα. Το Υπουργείο λοιπόν αυτό προσπαθεί να κάνει την ενοποίηση των μητρώων του Υπουργείου Μεταφορών, τη ΑΔΑΕ, τη Αστυνομία που έχει τα μηχανάκια και του Λιμεναρχείου και με την τακτοποίηση με το δικό μα αρχείο να έχει άμεσα το ανασφάλιστο. Άρα λοιπόν, προσδοκούμε να έχουμε σε online βάση. Το εντοπισμό του ανασφάλιστου σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια να επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλλονται. Είμαι λίγο αισιόδοξο ότι αυτή τη φορά θα το καταφέρουμε και θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Παράλληλα, για απλοποίηση διαδικασιών, είμαστε σε επαφή πάλι με το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική και με το Υπουργείο Μεταφορών, έτσι ώστε με κριτήριο των αριθμών κυκλοφορία να γίνεται η αναγωγή. Στο, στα στοιχεία του αυτοκίνητου και μιλάω για τα τεχνικά, όχι τα προσωπικά, ε, και να έχουμε όλοι το ίδιο όχημα, να σταματήσει λοιπόν αυτή η κακή χρήση που είχαμε στο παρελθόν, που αλλιώ το είχαμε εμεί το όχημα, γιο ταχύ, αλλιώ το είχε το Υπουργείο Φορτηγό, αλλιώ το είχε η ΑΔΑΕ. Ε, θεωρώ και είμαι αισιόδοξο ότι αυτή τη φορά θα το καταφέρουμε. Γιατί είχαν δημιουργηθεί και αρκετά προβλήματα όταν είχε ξεκινήσει ο έλεγχο, όπου κάποιοι ήταν ασφαλισμένοι ε, και του επιβλέθηκε πρόστιμο, Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει, πιστεύετε. Ε, κοιτάξτε, υπήρχαν δύο ειδών προβλήματα. Ε, κάποιοι ήρθαν ασφαλισμένοι, ε, που του επιβλήθηκε πρόστιμο, και κάποιοι είχαν καταθέσει πινακίδε για τα οχήματά του, είχαν δηλώσει απώλεια και δεν είχε ενημερωθεί βάση δεδομένων. Όμω, όταν έγινε η εφαρμογή από την ΑΔΑΕ, υπήρχε. Κάποιο έντυπο δήλωση, το οποίο ήταν ηλεκτρονικά μάλιστα, που οι καταναλωτέ όταν συμπλήρωναν ε, δεν είχαν καμία επίπτωση, δεν πλήρωναν κανένα πρόστιμο, εάν ε, δεν ήταν, ήταν ασφαλισμένοι και κακώ του επιβλήθηκε το πρόστιμο ή είχαν καταθέσει το, τα στοιχεία του αυτοκίνητό του του οχήματός τους. Ε, αυτή η προσπάθεια βοήθησε επίσης, και με, σωστά το επισημάνατε, να διορθωθούν όλα αυτά και συνεπώς πλέον, επειδή όλες οι ασφαλιστικές εταιρείε είναι υποχρεωμένε να είναι συνδεδεμένες online με το κέντρο πληροφοριών, δεν θα έχουμε τέτοια λάθη. Και νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να προχωρήσουμε στην πράξη και να λυθεί αυτό το θέμα. Να γυρίσουμε λοιπόν πάλι στην συνεταιριστική ασφαλιστική και θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποιοι είναι οι στόχοι σα για την χρονιά που διανύουμε, πώ έχετε πάει στο πρώτο τρίμηνο, αν έχετε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα, ποιοι είναι οι στόχοι τη συνεταιριστική για το μέλλον. Ε, προσπαθούμε και έχουμε κοιτάξει το μέλλον με τι αλλαγέ, γιατί η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια. Άρα, συνεπώ, θα έχουμε ε, πολλέ αλλαγέ. Η χρήση τη τεχνολογία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στις δουλειές μας από εδώ και στο εξή. Ο τρόπος άσκηση ε, άσκησης εργασίας, δηλαδή η τηλεργασία δεν ήταν για τον COVID, ήρθε για να μείνει. Ε, οι πλατφόρμες επικοινωνία θα είναι τελείω διαφορετικές. Η προσέγγιση του καταναλωτή θα είναι τελείω διαφορετική. Τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά. Είμαστε σε επαφή και με τους μετόχους μας από την υπόλοιπη Ευρώπη και παρατηρούμε τι κάνουν. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα Είμαστε αισιόδοξοι σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Ε, προσπαθούμε να φέρουμε νέα πράγματα στην Ελλάδα από, από αυτά που ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν οι φίλοι μας από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, έχουμε σαν στόχο να φέρουμε μέτρα προστασίας ε, τόσο στο σπίτι, όπως έχει εγκαταστήσει η UNIPOL, παραδείγματος χάρη, που ειδοποιείται και η ασφαλιστική εταιρεία και ο καταναλωτής ότι κάτι συμβαίνει στο σπίτι του. Ε, επίσης, στο, στο αυτοκίνητο, ε, με πολλούς τρόπους, είτε με τη χρήση του τηλεφώνου, είτε με τη χρήση ενός black box που θα εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο, να έχουμε online ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και βοήθεια στον καταναλωτή αν εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα ε, και χρειάζεται βοήθεια ανάλογα με τη σφοδρότητα του ατυχήματος, θα ενημερώνονται αμέσως οι αρχές. Και παράλληλα θα έχουμε τη δυνατότητα με βάση την οδηγική συμπεριφορά να έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο παραμετρικό τιμολόγιο. Παράλληλα θα δώσουμε στους συνεργάτες μας τη δυνατότητα και τη βοήθεια να έρχονται σε επαφή με τον καταναλωτή, όχι μόνο διαζώσεις κάτι που δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει, αλλά να έρχεται και ψηφιακά. Ε, όλα αυτά είναι στο τραπέζι, τα συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις για την πρακτική του εφαρμογή. Η πανδημία του κορονοϊού, ο COVID-19, έχει φέρει αρκετή ταλαιπωρία, αρκετό άγχο, φόβο. Ωστόσο, έχει φέρει και κάποια θετικά πράγματα, όπω πολλοί παραδέχονται. Εσεί, ποια είναι αυτά, αν εντοπίζετε κάποια και ποιο είναι το αισιόδοξο μήνυμα που έχετε. Ε, καταρχήν, το αισιόδοξο μήνυμα που μου επιτρέψει Κώστα να ξεκινήσω είναι ο εμβολιασμό. Ε, και πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, να... γιατί όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, Θεωρώ ακούγοντα και του επιστήμονε ότι τόσο πιο γρήγορα θα ανασωπηθεί ο κόσμο και θα επιστρέψει σε κάποια κανονικότητα η κοινωνία. Από εκεί και έπειτα τα θετικά είναι ότι ο κόσμο είναι πιο ενημερωμένο πλέον, χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα πιο πολύ από ό,τι τα χρησιμοποιούσε στο παρελθόν τις τι πλατφόρμε τι τόσο για την ενημερωσή του όσο και για να κάνει τη δουλειά του σε πάρα πολλούς τομείς. Βλέπετε ε, όλοι πώς χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο, πώς χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες που έχει ιδρύσει το Υπουργείο ψηφιακή Πολιτικής. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η δουλειά μας θα είναι τελείως διαφορετική την επόμενη μέρα και είτε ξεκινήσει η επικοινωνία από τον ασφαλιστή είτε όχι, θα πρέπει να έχουμε εργαλεία ούτως ώστε ο καταναλωτής να ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Για το τι έχει σε εμά, στι ασφαλιστικέ εταιρείε, να βλέπει του όρου του, τα ασφαλιστήριά του, να βλέπει την πορεία τη αποζημίωσή του, να έχει πλήρη ενημέρωση. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή που έχει φέρει ο COVID είναι στα θετικά, διότι θα έχουμε έναν ε, συνεχώ πιο ενημερωμένο καταναλωτή σε μια μεγαλύτερη αμφίδρομη επικοινωνία μαζί του. Ε, παράλληλα, ε, δημιουργούνται και νέε μορφέ. Ε, Ασφάλειε, οποίε πρέπει να τι κοιτάξουμε. Ε, ο κόσμο πρέπει να καταλάβει ότι και για την υγεία του πρέπει να βοηθεί περισσότερο. Για το σπίτι τα είπαμε, είναι ανάγκη επιτακτική. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τον απασχολήσουν οι ευθύνε του, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από του επιθέσει στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα. Κύριε Ζορμπά, μα κατατοπίσατε αρκετά όσον αφορά τη συντεριστική ασφαλιστική και γενικά μια εικόνα ε, τη αγορά. Και γι' αυτό σα ευχαριστώ πολύ. και Θα ήθελα να πω ότι αξίζει όποιο δεν γνωρίζει τη συντεριστική ασφαλιστική να τη γνωρίσει λίγο καλύτερα. Σα ευχαριστώ και πάρα εγώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και να ευχηθώ πρώτα απ' όλα υγεία σε όλου του συνεργάτε, τόσο στον τομέα τη πώληση, αλλά όσο και στον τομέα των άλλων εταιριών. Γιατί μπορεί να είμαστε ανταγωνιστέ, αλλά είμαστε και συνάδελφοι. Επίση και σε εσά από τη μεριά που μας καλύπτεται επικοινωνιακά με τους συνεργάτες και τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ.